Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγο παρακολουθήσαμε άλλον έναν υπουργό να κλαίει αλλάζοντας απόψεις. Στη συνέχεια του κυρίου Σπρίτζη, του κυρίου Δρίτσα, του κυρίου Σκουρλέτη, ήρθε και ο κύριος Κουρουπλής, ο οποίος άλλαξε την άποψή του περί κυβερνησιμότητας. Εισηγείται γιατί κάποιος τον φώτισε σε όλη αυτή τη διάρκεια ότι είναι καλύτερη η άποψη της απλής αναλογικής και όχι της κυβερνησιμότητας, και ήρθε εδώ να την εισηγηθεί, έμπλεος δακρύων βεβαίως και ουσιαστικά κάνοντας μία επίθεση προς τη δεξιά. Έτσι, μία επίθεση για να τονώσει και το δικό του φρόνημα, να τονώσει και το δικό σας φρόνημα. Ότι η δεξιά θέλει ένα σύστημα πολύ διαφορετικό, το οποίο, όπως άκουγα και μία συνάδελφο πριν, υποστηρίζει τα συμφέροντα, ενώ η απλή αναλογική είναι ενάντια στα συμφέροντα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποιος πει ότι υπάρχει ένα τέλειο εκλογικό σύστημα, θα λέει ψέματα. Γιατί κάθε εκλογικό σύστημα είναι πάντοτε φτιαγμένο σε σχέση με την ιστορία του κάθε τόπου, της κάθε δημοκρατίας, από ποια κύματα έχει περάσει, και έχει δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος και ο κυρίαρχος είναι να συγκροτείται μια υγιής πλειοψηφία, η οποία να μπορεί να εκφράζεται δια του κοινοβουλευτικού συστήματος και να διοικείται ο τόπος. Και ο δεύτερος, να μην δημιουργεί τόσο μεγάλους αποκλεισμούς ώστε να δημιουργούνται άλλα ρεύματα στην κοινωνία. Φοβάμαι ότι με αυτό που κάνετε αντιβαίνετε την ιστορία του τόπου, που έχει δείξει ότι κάθε φορά που είχαμε απλή αναλογική, όπως το είπε η κυρία Κεραμέως πριν από λίγο, δεν κάναμε μακρόβιες ελληνικές, δεν κάναμε κυβερνήσεις οι οποίες διαρκέσανε. Οδηγηθήκαμε σε χρεοκοπίες και στο παρελθόν. Οδηγηθήκαμε από αποτελέσματα απλής αναλογικής σε δικτατορίες, όπως έγινε. Απλή αναλογική είχε βγάλει τη Βουλή του 1936 που αυτοκαταργήθηκε και παρέδωσε την εξουσία στο Μεταξά. Και βέβαια, απλή αναλογική έχουν σήμερα χώρες και δημοκρατίες οι οποίες έχουν μια ισχυρή δημόσια διοίκηση, που δεν χρειάζεται ένας υπουργός που να έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να κάνει πάνω από 8 μήνες για να αποφασίσει τι θα μετρήσουν στις αποδείξεις των φορολογουμένων και τι θα υποβάλουν κάθε χρονιά, όπως συμβαίνει με τη δικιά σας κυβέρνηση. Και δεν χρειάζεται να το κυρώσει από τη Βουλή, γιατί έχουν ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, έχουν ένα σταθερό διοικητικό σύστημα, δεν επιλέγουν τους διευθυντές, δεν επιλέγουν τους διοικητές των νοσοκομείων, δεν κάνουν αστρώες προσλήψεις και διορισμούς σε θέσεις ευθύνης, αλλά υπάρχει ένα διοικητικό σύστημα το οποίο ακολουθεί με επιπατημένη. Δυστυχώς δεν είναι αυτή η χώρα μας. Δεν είναι αυτή η χώρα μας. Δεν είναι. Και δεν βλέπω και κανένα βήμα να έχετε κάνει μέχρι τώρα για να τη δημιουργήσετε, για να είμαστε ειλικρινείς. Το μόνο που κάνετε είναι να επιβάλλετε αναξιοκρατία, ρουσφετοκρατία, κομματοκρατία, να αποδιορίζετε τους φίλους σας και να μην καταλήγουμε πουθενά. Εδώ ακόμα δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε τις ανεξάρτητες αρχές με τις ισχυρές πλειοψηφίες που ζητάει το Σύνταγμα. Και εσείς θέλετε να φτάσουμε σε ένα πλήρη κατακρεματισμό δυνάμεων. Φοβάμαι ότι και αυτό θα γυρίσει μπούμερα. Γιατί τελικά ο λαός, υπό το φόβο της ακυβερνησίας, θα δώσει ακόμα ισχυρότερη εντολή στο πρώτο κόμμα, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα είναι το πρώτο κόμμα μετά τις επόμενες εκλογές, και σας θα σας συρρυκνώσει δραματικά, εφόσον θα φαίνεται αδιανόητο, όπως μας φαίνεται και σήμερα, θα φαίνεται και τότε, αδιανόητη η σύμπραξη Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ σε μία κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όμως κάνετε και κάτι άλλο, το οποίο είναι ακόμα χειρότερο. Δημιουργείτε μία βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας πρωτοφανής.
Για να λαϊκίσετε, για να πείτε ότι εμπιστευόσαστε τους νέους, δίνετε ψήφο στους 16άριδες. Αγνοώντας το σύνολο της εθνικής ένομης τάξης. Κανένας 16 χρονών δεν μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει κάτι. Κανένας 16άρης δεν μπορεί να καταναλώσει αλκοόλ. Κανένας 16άρης δεν μπορεί να παντρευτεί. Αλλά όλα αυτά, αλλά μπορεί και να ψηφίζει και να επιλέγει κυβέρνηση. Και τι κάνετε? Ανοίγετε την πόρτα στα σχολεία, στις προεκλογικές εκστρατείες. Ναι, παράνομο είναι να σερβίρετε, κύριε συνάδελφε, σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο. Παράνομο είναι. Άσχετα αν καταπατείτε. Παράνομο είναι. Και θα σας πω ότι αυτό το οποίο κάνετε ανοίγοντας τα σχολεία στις προεκλογικές εκστρατείες μπολιάζεται με έναν άκρατο κομματισμό και τα παιδιά μας. Νομίζω ότι πολλοί από εσάς, προερχόμενοι από την ΚΝΕ, ονειρεύεστε τις παλιές εποχές που θέλατε κάθε Κυριακή ως νεαροί κνήτες να πουλάτε το ριζοσπάστη και διεκδικούσατε να μπαίνει και ο ριζοσπάστης στο σχολείο και να μπαίνουν και οι εφημερίδες στο σχολείο. Τώρα θα διεκδικήσετε να μπείτε από την πόρτα του σχολείου, να κάνετε πολιτική καθοδήγηση στα παιδιά, να έχετε φτιάξει και τους διευθυντές εκπαίδευσης έτσι όπως τους θέλετε και να μπολιάσετε μια ελληνική κοινωνία με λάθος μηνύματα. Δυστυχώς, αν εμπιστεύεστε την νεολαία, αλλάξτε. Αλλάξτε το σύνολο των διατάξεων και του αστικού και του ποινικού κώδικα. Καταστήστε τους ενήλικες και για τις ποινικές και για τις αστικές ευθύνες. Και πείτε ότι έχουμε μια κοινωνία που θα ξεκινάνε όλα τα ένομα δικαιώματα και το δικαίωμα και υποχρέωση της στράτευσης από τα 16, Και όχι μια κοινωνία που θέλει πραγματικά να δώσει στους νέους τη δυνατότητα απερίσπαστα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση και να οδηγηθούν σε μια επόμενη μέρα επαγγελματικής και προσωπικής καταξίωσης και κοινωνικής καταξίωσης μέσα από τη δουλειά τους. Κάντε το. Δεν το κάνετε όμως. Δίνετε ένα τυράκι το οποίο νομίζετε ότι θα σας φέρει κομματικά ωφέλη. Δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον για τον τόπο, είμαι βέβαιος ότι οι νέοι μας και αυτό θα το καταλάβουν. Άλλωστε δεν φαίνεται σε κανένα νεολαίστικο κίνημα, κύριε σε καμία μαζική και καθολική ψηφοφορία των νέων ανθρώπων, ο ΣΥΡΙΖΑ να επικρατεί. Μάλλον βρίσκεται ανάμεσα στους ουραγούς, μέσα από τις ακραίες αντιλήψεις που πολλές φορές μεταφέρει. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Βούλη.